Έπειτα από 18 μήνες μαχών, ο πόλεμος αλλάζει ρότα και ο Πούτιν νιώθει καυτή την ανάσα των Ουκρανών. Με δύο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα θαλάσσια σκάφη, το ουκρανικό ναυτικό επιτίθεται στη ναυτική βάση των Ρώσων στο Νοβοροσίσκ. Εκρήξεις και πυρά συγκλονίζουν την περιοχή στην πρώτη αυτή επίθεση των δυνάμεων Ζελένσκι σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Η Μόσχα σπέβδει αστραπιαία να μιλήσει για μια αποτυχημένη επιχείρηση χωρίς ζημιές ή θύματα. Αποκρούσαμε την επίθεση. Τα θαλάσσια ντρόουν εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν από τα ρωσικά πλοία που φρουρούσαν την ναυτική βάση. Καταρρύψαμε επίσης και 10 ντρόουν πάνω από την Κρυμαία. Για το Κίεβο, η επίθεση κάθε άλλο παρά αποτυχημένη ήταν. Οι Ουκρανικές δυνάμεις διαλαλούν ότι πέτυχαν ένα από τα σημαντικότερα πλήγματά τους, καταστρέφοντας ένα από τα διαμάντια του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Το αμφιβιών επιχειρήσεων σκάφος, ο Λενογκόρσκι Γκορνιάκ, που απαθανατίζεται καθυλωμένο και μισοβυθισμένο στα νερά της Μαύρης Θάλασσας. Το 43 ετών πλοίο χτυπήθηκε, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, από θαλάσσιο ντρόουν των Ουκρανών, που φορτωμένο με 450 κιλά εκρηκτική ύλη TNT, το πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, δίνοντάς του τη χαριστική βολή. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців, але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας επέλεξε να επιδείξει δύναμη πατώντας ξανά το πόδι του σε Ουκρανική γη. Φορώντας παραλλαγή, ο Σεργέη Σοϊγκού βρέθηκε στη ζώνη των επιχειρήσεων για να επιθεωρήσει τα ρωσικά στρατεύματα και να ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Στέλνοντας μάλιστα εμέσως μήνυμα στη Δύση, επιθεωρεί να τοϊκάται θωρακισμένα που φέρονται να πέρασαν στα χέρια των Ρώσων σε κάποια από τις αποτυχημένες μάχες των Ουκρανών. Από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχοντας το ένα μάτι στραμμένο στις μάχες και το άλλο στα σιτηρά, ο Άντονι Μπλίνκεν δεν μάσησε τα λόγια του. Έστησε στον τοίχο τη Ρωσία και με απανοτά «ως εδώ» έθεσε τις ράγες πάνω στις οποίες θα κινηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ανέλαβαν για το επόμενο εξάμηνο την Προεδρία του Σώματος. Every member of the United Nations should tell Moscow enough. Enough using the Black Sea as blackmail. Enough treating the world's most vulnerable people as leverage. Enough of this unjustified, unconscionable war. Και ενώ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών γινόταν σαφές ότι η πείνα δεν μπορεί να συνιστά όπλο πολέμου, η Ρωσία με άλλο ένα όχι φρόντισε να σφραγίσει και με μπετόν την ταφόπλακα που έβαλε ήδη στη συμφωνία για τις εξαγωγές των σιτηρών.